Στις 7 Οκτωβρίου του 1944 είχαμε τη μοναδική εξέγερση Εβραίων στο στρατόπεδο εξόδωσής τους. Έλληνες Εβραίοι προσπάθησαν να αποδράσουν από το Άουσβιτς Μπίργκενάου. Προηγήθηκαν όμως δύο σημαντικά γεγονότα ηρωισμού και αντίστασης. Το πρώτο περιστατικό εξέγερσης των Ελλήνων Εβραίων στο Μπίργκενάου, αν και παθητικό, αναφέρεται από την Όλγα Λέγγελ στο βιβλίο της «Οι Πέντε Καμινάδες». Η μεταφορά των Ούγγρων Εβραίων έκρινε αναγκαία για τους SS μια αύξηση του αριθμού των Sonderkommando. 400 Έλληνες από τη μεταγωγή της Κέρκυρας και της Αθήνας διατάχθηκαν να ενσωματωθούν στο Sonderkommando στις 22 Ιουλίου του 1944. Τότε κάτι πραγματικά συνήθιστο συνέβη. Αυτοί οι 400, παρά τα σειρματοπλέγματα και τα μαστιγώματα, έδειξαν ότι δεν ήταν δούλοι, αλλά ανθρώπινα όντα. Με σπάνια αξιοπρέπεια, οι Έλληνες αρνήθηκαν να σκοτώσουν τους Ούγγρους. Μάλιστα δήλωσαν ότι προτιμούν να πεθάνουν αυτοί πρώτοι. Δυστυχώς έτσι και έγινε από τους Γερμανούς. Αλλά τι μάθημα, χαρακτήρα και θάρρους έδωσαν αυτοί οι Έλληνες αγρότες. Η ιστορία τους πέρασε στο στρατόπεδο σαν ένα παράδειγμα ηρωικής αντίστασης. Το δεύτερο περιστατικό διαδραματίστηκε το Σεπτέμβριο του 1944. Ο Αλμπέρτο Ερέρα, αξιωματικός του ελληνικού στρατού, ήταν μέλος μιας ομάδας τρικομάντου που είχαν στείλει οι Γερμανοί να διάσει τις τάχτες των νεκρών από τα κρεματόρια στον ποταμό Βιστούλα. Κουβαλούσε σε αυτή τη λιμνούλα σε καροτσάκι στάχτες, όπως εισάριαζε από τους φούρνους, και κάποια στιγμή ο Γερμανός, ο οποίος του συνόδευε, κάτι τον είπε, θύμωσε με τον Γερμανό, σηκώνει την αξίνα και τον δίνει μια στο κεφάλι και τον σκοτώνει. Τον πυροβόλησε. Το πτώμα του βρέθηκε την επόμενη μέρα. Από τον Ερέρα έχουμε τις μοναδικές φωτογραφίες που δείχνουν αποτέφρωση πτωμάτων στα γερμανικά στρατόπεδα και αποτέλεσαν τρία από τα πολυτιμότερα τεκμήρια του ολοκαυτώματος στη δίκη της Νιρεμβέργης. Οι φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές και αποτυπώνουν τη βαρβαρότητα, το μίσος και τα πιο κτηνώδη ένστικτα. Στα απομνημονεύματά του, ο διανοούμενος Πρίμο Λέβι, έγκλειστο σκεφτός στο Auschwitz, έγραψε: «Το πνεύμα αλληλεγγύης που διέκρινε τους Έλληνες, η απέχθειά τους για τη βία και η προσπάθεια διατήρησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας τους έκανε την πιο συμπαγή και την πιο πολιτισμένη εθνική ομάδα μέσα στο στρατόπεδο». Την εξέγερση στις 7 Οκτωβρίου του 1944 σχεδίαζαν μέλη του Sonderkommando. Ήταν Εβραίοι που πρέπει να βάλουν στους φούρνους τους δικούς τους ανθρώπους. 12 τέτοια κομμάντο δούλεψαν διαδοχικά στο Auschwitz για λίγους μήνες. Κάθε νέο κομμάντο έπρεπε να κάψει το πτώμα του προηγούμενου, έτσι να μην αποκαλύψει ποτέ το φρικτό μυστικό έξοδος στα κρεματόρια. Οι Sonderkommando παρέμεναν απομονωμένοι από το υπόλοιπο στρατόπεδο. Οι Έλληνες, ωστόσο, τραγουδώντας δίθεν τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη με αλλαγμένους στίχους, φρόντιζαν να μεταδοθεί στο γειτονικό Κάναντα Κομμάντο, όπου εργάζονταν αρκετές Ελληνίδες στη διαλογή ρούχων, τι γινόταν μέσα στα κρεματόρια. Η μέρα Σάββατο στις 2.30, μια ομάδα των SS έφτασε με ονομαστικούς καταλόγους για την επιλογή 200 ανδρών, Ελλήνων και Ούγγρων, για εξόντωση. Όταν εκφωνούσαν τα ονόματα των Ελλήνων, κανείς δεν απάντησε. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή, πιθανόν του Ιωσήφ Βαρούχ, στα ελληνικά. «Θα γίνει ναι ή όχι, ρε τον του που λέγαμε». Οι κρατούμενοι αφόπλησαν τους Γερμανούς φρουρούς και χειρώθηκαν μέσα στο κρεματόριο 3. Δυστυχώς, όντως τα άλλα κρεματόρια δεν είχαν κινηθεί. Ο διευθυντισμός είχε χαθεί. Μέσα σε λίγη ώρα, ισχυρές δυνάμεις φρουράς με πολυβόλα και σκυλιά είχαν υπερκυκλώσει την περιοχή. Και έτσι ξεκίνησε μια ηρωική, αλλά απελπιστικά άνηση μάχη. Οι κρατούμενοι ανατίναξαν το κρεματόριο 4 με δυναμίτη και επιχείρησαν να διαφύγουν στο δάσος. Οι περισσότεροι έπεσαν από τα καταιγιστικά πυρά, ενώ οι υπόλοιποι που πιάστηκαν εκτελέστηκαν επί τόπου. Οι Έλληνες από τα άλλα κρεματόρια μπόρεσαν όμως να ξεχωρίσουν μέσα στους κρότους και τα ουρλιαχτά τα λόγια του ελληνικού εθνικού ύμνου. Οι Έλληνες, οι οποίοι δουλεύανε στο μπλοκ του Sonderkommando, που δεν ακολουθήσαν μεν την εξέγερση, αλλά εξεγερθήκαν και αυτοί, είχαν υψώσει και ελληνικές σημαίες από κουρέλια, που βρήκαν το μπλε, δεν το ξέρω, αλλά το άσπρο υπήρχαν από τα σεντόνια του, που κάτι βρώμικα καλύματα τα οποία είχαμε, και κάναν ελληνικές σημαίες. «Έστω και για ολίγα λεπτά, ευρέθησαν ελεύθεροι», έλεγε αργότερα ο διασωθής Νατζέλ Ματζαρί. Η εξέγερση είχε τελειώσει με πολύ βαρύ κόστος. Τα σώματα περίπου 450 νεκρών μεταφέρθηκαν μπροστά από το κρεματόριο 4, το οποίο δεν λειτουργήσε ξανά. Οι απώλειες των Γερμανών ήταν 3 υπαξωματικοί και 14 τραυματίες. Η ημέρα της εξέγερσης έγινε σύμβολο εψύχωσης για τους υπόλοιπους φυλακισμένους, καθώς μια χούφτα Ελλήνων Εβραίων
δεν αποδέχτηκε την προδιαγεγραμμένη μοίρα τους και υπερασπίστηκαν τη ζωή τους.